Χαιρετίζουμε αρχικά και εμείς με τη σειρά μας τους συναδέλφους μας στο λιμάνι του Πειραιά, που εδώ και κάποια 24 ώρα δίνουν μια παλικαρίσια μάχη ενάντια σε όλους και σε όλα για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας διεκδικώντας τα αυτονόητα. Ενάντια στην εργοδοσία της Κόσκο, στα ΜΑΤ, στο λιμενικό, σε ειδικές δυνάμεις. Κόντρα σε κυβέρνηση και άλλα κόμματα που πριν λίγα χρόνια βάφτιζαν τα δισεκατομμύρια της Κόσκο ως εμβληματική επένδυση που θα μείνει στην ιστορία. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, οι πολυεθνικές στο μεγάλο σούπερ μάρκετ που τα τελευταία 2,5 χρόνια έσκασαν από τα κέρδη μας μιλάνε για λειτουργικά έξοδα και ενεργειακά κόστη για να μην δίνουν αυξήσεις στους εργαζόμενούς τους. Σε εμάς που καθημερινά κουβαλάμε τουλάχιστον 7 τόνους τροφίμων, που καθημερινά αλλάζουμε τις τιμές αράβιων των καταστημάτων που έχουν πάρει την ανηφόρα, που ακούμε σε μόνιμη βάση για επενδύσεις, για συγχωνεύσεις και νέα καταστήματα από όλες τις πολυεθνικές του κλάδου. Εμείς, οι εργαζόμενοι της πολυεθνικής Lidl, δώσαμε πριν λίγες μέρες ένα δίκαιο αγώνα για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για μια σειρά από άλλα επιδόματα και παροχές, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που χτυπάει εμάς και τις οικογένειές μας, όπως και όλο το λαό. Η εργοδοσία έστεισε προσπαστικό μηχανισμό. Έφτιαξε μέσα σε λίγες μέρες και ώρες συμβάσεις του ενός μήνα για εργολαβικούς εργαζόμενους. Μετέφερε συναδέλφους από καταστήματα και αποθήκες από άλλες περιοχές της χώρας, λέγοντας τους ψέματα ότι η αποθήκη της Σύνδου που βρίσκονταν το κύριο μέτωπο της απεργίας έχει κρούσματα COVID. Η πρώτη 48-ωρη απεργία τους έτσουξε, το στήσιμο του απεργοσπαστικού μηχανισμού έδειξε ότι μας φοβούνται. Καταλάβαμε ότι μόνο η ενότητα μεταξύ μας, η οργάνωσή μας και ο αγώνας μας είναι η λύση στα προβλήματά μας. Καταλάβαμε ότι η λεγγύη των υπόλοιπων εργαζόμενων, η συζήτηση για τα αιτήματά μας μπορεί να κινήσει συνειδήσεις και συναδέλφους που μπορεί για πρώτη φορά να έκανε απεργία στη ζωή τους να έμπαιναν στον αγώνα. 136 χρόνια μετά τον αγώνα για το 8ωρο των εξεγερμένων εργατών του Σικάγο, 86 χρόνια από το ματωμένο Μάη 36 στην πόλη μας, μένουν αθάνατα τα λόγια για τον αγώνα μας του σήμερα της απολογίας του αγωνιστή Αγκούστος Πάης μπροστά στους δικαστές του λίγες ώρες πριν την κρεμάλα. Τους είπε, κύριοι δικαστές, αν σας περνάει η ιδέα σας σοβαρά πως με τις κρεμάλες σας μπορείτε να σταματήσετε το κίνημα που εξωθεί εκατομμύρια γονατισμένα από την καταπίεση στην εξέγερση, είστε μα την αλήθεια από το χειτό πνεύματι. Γύρω σας, κάτω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές ξαπλώνεται μια τεράστια φωτιά. Θέλετε να μην τη βλέπετε, δικαίωμά σας, μα δεν πρόκειται να την αποφύγετε. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες, συνάδελφοι.